Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, οι Κορίνθοι σας υποδέχονται με αγάπη, εκτίμηση και ελπίδα. Την αγάπη τη ζήσατε πριν λίγο και στις εκλογές. Την εκτίμηση την έχουν για το έργο το οποίο πετύχατε τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Δώσατε τη δυνατότητα στο κράτος να είναι φιλικό, αποτελεσματικό και με πολλές χρηματοδοτήσεις. Και με την ελπίδα ότι θα συνεχίσετε ως Πρωθυπουργός να προσφέρετε στην Ελλάδα αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη. Με μια σταθερή, αποτελεσματική διακυβέρνηση. Και όσον αφορά τα έργα, επιτρέψτε μου, μου είπατε να μην αναφέρω πολλά, να σας πω το τελευταίο που χθες η διοίκησή σας, και θα σας το δώσω, μας υποσχέθηκε ότι θα δώσει στο Δήμο, και είναι από την εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, την προσφορά για τα μπαζώματα του Αγίου Νικολάου. Αυτά που είχατε πει το 19, ότι πρέπει να βελτιώσουμε την είσοδο της πόλης. Καλή επιτυχία, σας εύχομαι για το καλό της πατρίδας. Σας ευχαριστώ, σας ανταποδίδω την αγάπη που μου δίνετε. Την εμπιστοσύνη που δείξατε στη Νέα Δημοκρατία, δίνοντάς μας μια συγκλονιστική νίκη στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Και κρατάμε, όπως είπες Δήμαρχέ μου, ζωντανή την ελπίδα ότι στις 25 Ιουνίου θα πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερη νίκη. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας. Θέλω να σας πω πόσο χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι στην Κόρινθο, στην Κορινθία. Δεν ξεχνώ, ίσως κάποιοι το θυμάστε, ότι ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή ως υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας από το Ξυλόκαστρο. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα στα όμορφα μέρη σας, βλέπω όλο ένα και περισσότερο κόσμο, βλέπω αυτό το πλατή ποτάμι το οποίο συντάχθηκε με τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές και μας έδωσε μια μεγάλη, μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης να πάμε την Ελλάδα πιο μπροστά, πιο ψηλά, πιο τολμηρά. Πρέπει να σας πω ότι για μένα, για όλους τους συνεργάτες μας, για όλο το εξαιρετικό ψηφοδέλτιο το οποίο έχετε εδώ πέρα στην Κορινθία, ήταν μια μεγάλη επιβράβευση. Η επιβράβευση μιας δουλειάς τετραετίας. Σκύψαμε πάνω στα προβλήματα, μου έλεγε στο Λουτράκι ένας μικρός επιχειρηματίας. Σας ευχαριστώ που μας κρατήσατε ζωντανούς στη διάρκεια της πανδημίας και σήμερα έχουμε δουλειά και μπορούμε να ταινίσουμε το μέλλον με συνοψία. Ήταν λοιπόν αυτές οι εκλογές μια επιβράβευση, μια συνολικής προσπάθειας εν μέσω μεγάλων δυσκολιών. Και κέρδισε η ενότητα, η προοπτική και η ελπίδα σε αυτές. Μπορεί να πετύχαμε μια μεγάλη νίκη που μας δίνει ακόμα περισσότερο ενθουσιασμό. Θέλω όμως, θα το ξαναπώ και εδώ πέρα από την Κόρινθο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η κάλπη το πρωί της 25ης Ιουνίου θα είναι και πάλι άδεια. Το αποτέλεσμα δεν προσμετράται στη δεύτερη εκλογή. Εδώ δεν είναι αγώνας ποδοσφαίρου που έχουμε κερδίσει με 4-0 και κρατάμε το σκορ για τη ρεβάνς. Εδώ ξεκινάμε από την αρχή. Και ο στόχος είναι ένας, ακόμα υψηλότερα ποσοστά για την Νέα Δημοκρατία παντού στην Ελλάδα. Και την τρίτη έδρα εδώ στην Κορινθία. Αυτή τη διάρκεια και της προηγούμενης προεκλογικής περίοδου δεν μιλούμε πολύ για τους αντιπάλους μας, εξάλλου φροντίζουν να τα λένε όλα οι ίδιοι, να μας θυμίζουν ότι τελικά όλοι αγαπούν εξίσου τους φόρους στην αντιπολίτευση, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι ΠΑΣΟΚ. Και μάλλον θα πρέπει να ξανασκεφτούν το σύνθημα, το διάβασα κάπου πέρα εντύπωση τώρα στο Twitter καθώς ερχόμουν. Το πρόεδρε έλα με φόρα, έγινε πρόεδρε έλα με φόρους. Λοιπόν, εμείς φόρους δεν θέλουμε. Εμείς κόψαμε τους φόρους. Κόψαμε τους φόρους για όλες και για όλους όπως είχαμε δεσμευθεί. Προσέξτε όμως, κόψαμε τους φόρους και ταυτόχρονα πετύχαμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Διότι όταν η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα,
τότε και το κράτος έχει περισσότερα χρήματα να στηρίξει την παιδεία και την υγεία, τότε οι επιχειρηματίες θα επενδύουν περισσότερο και εδώ πέρα στην Κορινθία ξέρετε πόσες καινούργιες επενδύσεις γίνονται και μπορούν να γίνουν ακόμα, είτε μιλάμε για τη μεταποίηση, είτε μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, είτε μιλάμε για τον τουρισμό. Αυτή η έκταση μέσα στην πόλη να παραμένει έτσι αναξιοποίητη. Προχωράει λοιπόν και αυτό το έργο και θα γίνει μια μεγάλη, πολύ σημαντική αστική ανάπλαση για την Κόρινθο, από την οποία θα ωφεληθείτε όλες και όλοι. Θα βελτιώσει και θα βελτιώσει για όλους τους δημάρχους οι οποίοι είναι εδώ. Ο καθένας ξεχωριστά γνωρίζει πόσους πόρους πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών και πόσα έργα μπόρεσε να υλοποιήσει. Γιατί εμείς, ξέρετε, δεν μιλάμε για τα έργα μας, εμείς μπορούμε να μιλάμε με τα έργα μας. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, της υπεύθυνης δύναμης του ρεαλιστικού πραγματισμού και όσων ακόμα ονειρεύονται, ελπίζουν σε μια επιστροφή στο παρελθόν. Οπότε αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και από εδώ, φίλες και φίλοι, είναι ότι τίποτα δεν έχει κρυθεί.